και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, θα ήθελα με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω και εγώ εδώ και να σας καλωσορίσω ιδιαίτερα γιατί βρίσκεστε σήμερα εδώ και υπό αυτές τις συνθήκες και σε αυτές τις συνθήκες που βρίσκεται η παράταξη και ο χώρος μας. Ο χώρος μας είναι κατακερματισμένος. Ο χώρος μας έχει συνθληθεί από τη δεξιά παράταξη και από πολλά ψέματα που έχουν ακουστεί τα τελευταία 5 χρόνια, τα οποία μας γέλησαν και τα οποία έφεραν την παράταξή μας εδώ που βρίσκεται σήμερα, στην προσπάθεια να ξαναγεννηθεί. Σας χαιρετίζω λοιπόν γιατί βρίσκεστε σήμερα εδώ. Γιατί σήμερα εδώ ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι και γιατί είστε και τι μπορεί να περιμένετε. Κανένας από εσάς δεν περιμένει καρέκλες και καμία νομή της εξουσίας. Δεν θα μοιράζουμε καρέκλες αύριο και δεν είναι αυτός ο στόχος μας αυτές τις εκλογές. Θα παραμείνει ο ίδιος στόχος με αυτόν που έχουμε από το 2010. Η σταθερή πορεία της χώρας. Θα συνεχίσουμε να λέμε αλήθειες και θα συνεχίσουμε να κρατάμε σωστά το τιμόνι. Το 2010, φίλες και φίλοι, συνέβησαν απίστευτα πράγματα στη χώρα μας. Το 2010 η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση. Με μια κρίση που οι πολιτικές του παρελθόντος οδήγησαν ένα βήμα πριν την καταστροφή. Το 2010 η χώρα χρωστούσε 300 δισεκατομμύρια ευρώ και είχε ένα τεράστιο έλλειμμα. Ένα έλλειμμα 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χώρα έβγαζε 50 δισεκατομμύρια έσοδα και χαλούσε 85. Επί 5 χρόνια γινόταν το ίδιο σκηνικό. 35 δισεκατομμύρια το χρόνο η χώρα έμπαινε μέσα. Για τα οποία κανένας δεν μιλάει. Ποιος νοικοκύρης και σε ποιο κατάστημα και σε ποια οικογένεια μπορούσε να συμβεί αυτό. Να μπαίνεις 35 δισεκατομμύρια μέσα. Και πώς τη βγάζαμε, θα πει κανείς. Τη βγάζαμε γιατί κοροϊδεύαμε. Τη βγάζαμε γιατί λέγαμε ψέματα. Γιατί εξαπατούσαμε. Εξαπατούσαμε και τους εταίρους μας. Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια. Και δεν μπορούμε να λέμε για πολύ καιρό ψέματα. Το 2010 λοιπόν, όταν αποκαλύφθηκαν όλα αυτά τα ψέματα, το παραμύθι είχε τελειώσει. Οι αγορές ήδη μας είχαν κλείσει την πόρτα. Κανένας δεν μας έδινε φράγκο. Δεν μπορούσαμε να βρούμε μετρητά από πουθενά. Οι μόνες πηγές χρηματοδότησης μιας χώρας είναι οι αγορές και αμέσως μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτός κι αν άλλος μάγος ξέρει κάτι άλλο. Τα ακούσαμε κι αυτά. Ακούσαμε κι άλλες λύσεις. Κι άλλες μαγικές λύσεις. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου λοιπόν, ως υπεύθυνος πολιτικός τότε, σήκωσε το ανάστημά του, μπήκε σε ένα αεροπλάνο και έψαχνε να βρει χρήματα για τη χώρα. Όχι για να χρηματοδοτήσει το χρέος, μόνο όπως πολύ εύκολα πολλοί λένε, γιατί λένε ας μην πληρώναμε. Να μην πληρώναμε. Και πώς θα τη βγάζαμε τη χρονιά. 35 δισεκατομμύρια μπαίναμε μέσα. 35 δισεκατομμύρια είχε τελειώσει η χώρα για να βγει το 2010. Πού θα τα βρίσκαμε. Ας μην πληρώναμε τα παλιά, πού θα βρίσκαμε τα άλλα. Πού θα βρίσκαμε τα επιπλέον 35 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτά. Ακούσαμε ότι μπορούμε να βρούμε χρήματα από τη Ρωσία και την Κίνα. Όσοι από εμάς γνωρίζουν 5 πράγματα από τα οικονομικά και τα κράτη και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, γελούσαμε.
πολλοί όμως παίξαν στην πλάτη των πολιτών, πούλησαν αυτό το ψέμα, πήραν και ψήφους, πήραν και ρεύμα. Βρίσκαμε λεφτά από τη Ρωσία και την Κίνα. Σας λέω ότι η Ρωσία τώρα βγήκε στις αγορές να πάρει 40 δισεκατομμύρια και τα πήρε με 10% επιτόκιο. Δεν τη δανείζει κανείς. Την ίδια ώρα που μπαίναμε εμείς, που ήμασταν εμείς και χρηματοδοτούμασταν από το εξωτερικό, η Ιταλία έπαιρνε δάνειο με 8%. Και την ίδια ώρα δάνειζε εμάς στο μνημόνιο με 2. Και μιλούσαμε για το Κογλίφους. Ποιος το Κογλίφους? Το Κογλίφους ποιους? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί λίγες αλήθειες έχουμε ακούσει και πολλά ψέματα, συμμετέχει στο μηχανισμό με 10%. Τα περισσότερα χρήματα τα δίνουν οι λαοί της Ευρώπης. Τα δίνουν οι Πορτογάλοι, τα δίνουν οι Γάλλοι, τα δίνουν οι Γερμανοί, τα δίνουν οι Ιταλοί και όλοι οι υπόλοιποι λαοί. Αυτούς εμείς αποκαλούσαμε το Κογλίφους, που μας δώσανε 240 δισεκατομμύρια ευρώ για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια με 2% επιτόκιο. Ξέρετε κάποια άλλη χώρα εκτός από τη Γερμανία να δανείζεται με τέτοιο ποσοστό? Η Ιταλία, όπως σας είπα πριν λίγο, δανειζόταν με 8%. 8% επιτόκιο και μας έδινε 2. Τους κουνούσαμε το δάχτυλο και τους λέγαμε το Κογλίφους. Όλο αυτό δεν γινόταν χωρίς κανένα σκοπό. Υπήρχαν η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, η καρέκλα. Αυτή ήταν η ουσία. Να αρπάξουμε την καρέκλα. Και την άρπαξαν, κύριε. Και θα την αρπάξουν κι άλλοι, παίζοντας πάνω σε αυτό το ψέμα. Τι μας έλεγε ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο επαναδιαπραγματευτής? Δεν συνενώ στο λάθος. Όταν χρειαζόταν η εθνική προσπάθεια, ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν συνενούσε στο λάθος. Έτσι το έλεγε τότε. Η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας ήταν για τον Αντώνης ο Σαμαράς το λάθος, στο οποίο δεν συνενούσε. Και όταν άρπαξε την καρέκλα, συνένεσε. Και όχι μόνο συνένεσε, κάλεσε και όλους εμάς να συνενέσουν. Και όσους δεν συνενούσε, και όσους δεν συνενούσαμε, έλεγε ότι δεν συμμετέχουμε στην εθνική προσπάθεια. Τα ίδια πράγματα γίνεται τώρα και με το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο παραμύθι βλέπουμε. Το ίδιο παιχνίδι. Σκίζαν τα μνημόνια, θα τα αλλάξουν με ένα άρθρο και ένα νόμο και τώρα άρχισε το παραμύθι της επαναδιαπραγμάτευσης. Θα το ξαναδούμε, λέει και εμείς, θα το επαναδιαπραγματευτούμε, θα πάμε έξω και θα επαναδιαπραγματευτούμε καλύτερα. Αυτοί που κουνούσαν το δάχτυλο στη Μέρκελ, αυτοί που κουνούσαν το δάχτυλο στους εταίρους, τώρα που έχουν το ρεύμα και κατάλαβαν τι είναι η εξουσία και πόσο εύκολα παίζει μια χώρα, λένε θα επαναδιαπραγματευτούμε και θα δείτε θα τα κάνουμε καλύτερα. Και γιατί ρε παιδιά δεν το λέγατε αυτό το 10? Γιατί το 10 πουλούσατε παραμύθι στον κόσμο? Το 2007 ήμουν μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όπου επιλέξει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωνε όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε άνοιγμα στην κέντρο αριστερά και ζητούσε να συνδράμουμε όλοι σε μια εθνική στρατηγική. Δήλωσε επιλέξει. Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί σας τώρα με τους παρόντες πολιτικούς συσχετισμούς. Θα συνεργαστώ όμως όταν αυτοί αλλάξουν. Δηλαδή τι μας έλεγε μες στο συνέδριο? Ότι όταν εμείς θα γίνουμε πρώτοι και εσείς από κάτω να έρθετε να τσοντάρετε. Να έρθετε να γίνετε τότε παρακολούθημα. Τώρα όμως δεν σας θέλω, δεν ερχόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα, κυρίες και κύριοι. Μόνο όταν αρπάξουν την καρέκλα ζητούν συνεργασίες. Μέχρι τότε θέλει ο καθένας να αποκτήσει την καρέκλα και μόνο. Ο μόνος άνθρωπος που είπε αφήνω και την καρέκλα για να συμβάλλω στην εθνική προσπάθεια είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Όταν είπε, κάλεσε όλους τους αρχηγούς και είπε ότι εγώ προτίθεμαι να αφήσω και την καρέκλα, δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει να μείνει η χώρα όρθια. Η χώρα κινδυνεύει.
Μια γενιά κινδυνεύει να χαθεί. Βάλτε όλη πλάτη. Κανένας δεν τον ακολούθησε. Κανένας δεν τον ακολούθησε. Όλοι συνέχισαν τα ίδια ψέματα. Όχι στα μνημόνια. Όχι στη συνεργασία, όχι στην ευρωπαϊκή βοήθεια. Σοβαρά. Και τι θα γινόταν η χώρα σήμερα. Και τι θα είχε γίνει στη χώρα αν το 2010 είχαν βάλει όλη πλάτη. Αν το 2010 είχαν συμμετάσχει όλοι στην εθνική προσπάθεια. Πού θα βρισκόμασταν σήμερα. Πού βρίσκεται η Πορτογαλία που την ίδια περίοδο και η Ισπανία μπαίναν στα μνημόνια. Αυτοί κύριοι έχουν βγει. Και έχουν μπει στην αναπτυξιακή προοπτική. Την οποία εμείς ακόμη τη βλέπουμε με κιάλια. Μπήκαμε σε εκλογές και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε ένα μήνα. Αν σε ένα μήνα δεν συνεχιστεί η ευρωπαϊκή προοπτική για τη χώρα, τότε η χώρα σκάει. Και τι σημαίνει αυτό, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και τι έγινε, αν αλλάξουμε δρόμο. Δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Και πείτε μου ποιο ήταν το παράδειγμα που μας έφερναν όλα τα αντίστοιχα ντοκιμαντέρ, τον Δεπτόκραση και όλα αυτά που παίζανε εκείνη την περίοδο. Ποιο ήταν η Βενεζουέλα, στην οποία θα παίρναμε πετρέλαιο και θα σωνόμαστε σε χαμηλές τιμές. Και στη Βενεζουέλα σήμερα δεν έχουν φαΐ να φάνε. Στη Βενεζουέλα σήμερα κάνουν ουρές στα παντοπολία. Στη Βενεζουέλα σήμερα η αστυνομία συγκρατεί τον κόσμο να μην μπει μέσα και τα σπάσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα στις χώρες τις οποίες μας έδειχναν ως μοντέλο ανάπτυξης. Η ευρωπαϊκή προοπτική για τη χώρα είναι μονόδρομος. Όποιος είπε κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό έπαιξε μόνο τα πολιτικά του παιχνίδια. Όπως είπα για να παίξει την καρέκλα. Το κίνημα που δημιούργησε ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα κίνημα που δημιουργήθηκε όχι από πάνω και από ανάγκη του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι ένα κίνημα που το ζητήσαμε όλοι εμείς. Είναι ένα κίνημα που υπήρχε ανάγκη από κάτω, από τη βάση, κάτι να γίνει. Αυτό φωνάζαμε όλοι εδώ και πολύ καιρό. Βλέπαμε την παράταξή μας να έχει γίνει πατερίτσα της δεξιάς, κάτι που δεν το αντέχαμε, κανένας από εμάς. Βλέπαμε πολλά στελέχη μας να καρπώνονται την εξουσία της νέας δημοκρατίας και να έχουν συγγύσει σε όλα. Και αυτό μας πόναγε όλους. Και είχαμε ανάγκη κάτι να γίνει. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε μια ιστορική ευθύνη. Ένας πρωθυπουργός, 44%, θα μπορούσε να τρώει σουβλάκια και μπριζόλες όπως κάποιος άλλος στην Αθήνα. Και να μην τον ενδιαφέρει για τίποτα. Και ξεκινάει από την αρχή, κάνοντας ένα νέο κίνημα. Και ρισκάνοντας τα πάντα. Ένας άνθρωπος που πολεμιέται από το σύστημα όσο κανένας άλλος, το βλέπετε καθημερινά. Αποκλεισμένοι από τα κανάλια. Αποκλεισμένοι από τα μέσα, όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχουμε σχεδόν πουθενά, αλλά υπάρχουμε στην κοινωνία. Όπως υπάρχετε και εσείς σήμερα εδώ, όπως και σε άλλες πόλεις. Και όπως είπα στην αρχή, δεν είστε εδώ για την εξουσία. Είστε εδώ γιατί κάτι σας καίει. Υπάρχει μια εσωτερική ανάγκη που ο δημοκρατικός χώρος την είχε πάντα. Αυτή η ανάγκη μας φέρνει όλους εμάς να πλησιώσουμε το κίνημα. Σε μικρότερα μεγέθη σήμερα. Θεωρώ όμως ότι θα είναι ο μεγάλος ο ρυθμιστής και αυτών των εξελίξεων και των υπόλοιπων που έρχονται. Τα όσα θα ακολουθήσουν μετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα φέρουν και πάλι πρωταγωνιστή το κίνημά μας. Γιατί είμαστε οι μόνοι που λέμε την αλήθεια. Είμαστε οι μόνοι που δείχνουμε τον ευρωπαϊκό και σταθερό δρόμο. Είμαστε οι μόνοι που δεν τρεπόμαστε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια. Μετά τα ψέματα, μετά όλα αυτά τα ψέματα που έχει φλωμώσει την κοινωνία, ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνεται το μεγάλο πάρτι στα καφενεία.
Οι περισσότεροι από εσάς θα ζητήσετε στους διπλανούς σας στυλό να υπογράψουν τα μνημόνια, τα οποία τόσο καιρό τα έσχιζαν. Και θα μας λένε για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής προοπτικής και σταθερής τροχιάς της χώρας. Ξέρετε όμως ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα των καιρών? Είναι εάν η Ελλάδα θα κρατήσει αφενός την ευρωπαϊκή τροχιά και αν θα προχωρήσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Αυτό το δρόμο που ξεκίνησε η κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου. Τόσο με τον Καλλικράτη, όσο με τον οικονομικό εισαγγελέα, όσο με το Διάβγεια. Πώς μπήκαν όλοι αυτοί οι κύριοι φυλακή? Πώς ξεσκεπάστηκαν όλα αυτά τα σκάνδαλα? Ποιος έβαλε τον οικονομικό εισαγγελέα στο Υπουργείο Οικονομικών? Κανένας δεν τα λέει αυτά. Όλοι τα κρύβουν. Θέλουμε μια ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία, γιατί θέλουμε να ξεσκεπάσουμε όλα τα σκάνδαλα που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν. Όλα αυτά που κρύβουν ένα καλά στημένο μηντιακό σύστημα, το οποίο ελέγχεται κυρίως από τις τράπεζες. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου έπεσε όταν τόλμησε να μιλήσει για τις κοινές μετοχές των τραπεζών. Όταν είπε θα επαναχρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες, αλλά λέμε όχι στις προνομιούχες και ψεύτικες μετοχές. Πόσα ξέρει άραγε ο κόσμος για αυτά τα οικονομικά στοιχεία? Τι είναι οι κοινές και τι είναι οι προνομιούχες μετοχές? Οι κοινές είναι οι μετοχές που ελέγχουν τις τράπεζες. Οι προνομιούχες δεν είναι ουσιαστικά τίποτα σε σχέση με τον έλεγχο των τραπεζών. Όταν τόλμησε και είπε αυτό, ο Παπανδρέου είχε πέσει. Δύο μέρες μετά έγιναν τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ένα μήνα μετά είχε διαλυθεί το σύστημα που έψαχνε την αφορμή. Αφορμή ήταν το δημοψήφισμα. Ο Παπανδρέου τόλμησε να ζητήσει τη δημοκρατική, μια δημοκρατική διαδικασία και να μιλήσει για δημοψήφισμα. Και τότε, πρώτη από όλους η αριστερά έπρεπε να πέσει πάνω και να πει βεβαίως. Ξέρετε όμως γιατί πέσαν όλοι να το ξεσκίσουν όλο αυτό το ζήτημα? Γιατί ξέραν ότι δεν μπορούν να πάνε απέναντι από την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και το δημοψήφισμα θα έχει συντριπτική νίκη για την κοινωνία. Και αυτή θα ήταν μια προσωπική νίκη και για το Γιώργο του Παπανδρέου. Γι' αυτό το πολέμησα. Σήμερα, φίλες και φίλοι, το κήρυγμά μας ζητά, όπως είπα, μια σταθερή προοπτική για τη χώρα και μια προοπτική μεταρρυθμίσεων. Έχουμε πει τι θέλουμε να κάνουμε με το χρέος και πώς πρέπει να προχωρήσει η χώρα. Η κοινοβουλευτική και η ισχυρή παρουσία μας θα δοθεί και με τη δική σας δύναμη. Μόνο με τη δική σας δύναμη. Σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα, ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την άλλη Κυριακή. Δεν είναι εύκολος, είναι δύσκολος. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος, δεν μπορεί ο κόσμος να μας ακούσει. Δεν προλαβαίνουμε να ακουστούμε στην κοινωνία. Έχουμε όμως μεγάλο χρήσμα και πολλή όρεξη. Και αυτό θα το συνεχίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν, για να μην σας κουράσω άλλο, να σας ευχαριστήσω όλους που βρεθήκατε σήμερα εδώ και να κλείσω με μία φράση του Μπρέχτ, στέλνοντας ένα μήνυμα από τη γενιά μου. Γιατί να λέμε βία τα νερά των ποταμών και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ.